είναι ο κινησμός του ότι ό,τι μας λένε πρέπει να το κάνουμε. Ποιοι μας λένε, μας ό,τι μας λένε στην Ευρώπη πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό πρέπει μα να το κρατήσει. Μα θέλουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές, γι' αυτό ακούστε αγωνιζόμαστε. Κάτι. Τι συνδιαμορφωτές, μακάρι να ήμασταν συνδιαμορφωτές. Αυτό το οποίο πρεσβεύετε και το οποίο λέτε είναι ότι ό,τι έχει αποφασιστεί πρέπει να το υλοποιούμε. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε. Μην τον διακόψετε, κυρία Κράτσα, για να ολοκληρώσετε. Να συνεχίσω. Να πρέπει να απαντήσω, διότι παρεμηνεύτηκα. Δεν το λέω σας, κυρία Κράτσα. Μιλάτε τόση ώρα, κυρία Κράτσα, να μιλήσουμε και εμείς λιγάκι. Να μην με παρεμηνεύεστε. Ωραία, λοιπόν. Σας πληροφορώ ότι στην Ευρώπη ακολουθείτε το δίκαιο του ισχυρού. Όταν θέλανε οι Γερμανοί να χρηματοδοτήσουν τις βιομηχανίες τους για να αντιμετωπίσουν την κρίση, το κάνανε, παρά τα κοινωνικά δεδομένα. Εδώ εφαρμόζεται ό,τι θέλει ο ισχυρός. Για παράδειγμα, υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο το παραβιάσατε, το ξεσκίσατε, για να το πω έτσι. Να το πω λαϊκά. Δεν αφήσατε τίποτα όρθιο όσον αφορά τα συλλογικά δικαιώματα. Συνεπώς, είσαστε διατεθειμένοι, και το λέω και για το Πασό και για τη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα οποία υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κανόνες, τους οποίους και εσείς ψηφίσατε, θυμίζω τον κανονισμό τον 421, ο οποίος λέει ότι όταν μια χώρα μέχρι να εξοφλήσει το 75% του χρέους της, υπόκειται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, και το ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρ. Λοιπόν, άρα, εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, χρειάζεται να δοθεί ένα σαφές μήνυμα. Ότι τέλος με τα μνημόνια. Γιατί τα μνημόνια δεν τελειώνουν. Όσοι λένε ότι τελειώνουν τα μνημόνια, θέλω να το πω, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Υπάρχει άλλο μνημόνιο, πιστεύετε? Βεβαίως, υπάρχει έτοιμο μνημόνιο με τη μορφή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Είναι ντροπή υπάρχει προς τον ελληνικό λαό. Αφήστε το αυτό, αφήστε το, κυρία μου, και να μην λέτε ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Διότι πέστε μου κάτι, πέστε ότι δεν υπάρχει. Να μην βγούμε ποτέ από την κρίση, μήπως και πάρετε εξουσία. Όχι, με την πολιτική αυτή, με την πολιτική που ασκείτε, δεν πρόκειται να βγούμε σε ανάπτυξη. Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, κόσμος. Φαίνεται ότι βγαίνουμε σιγά σιγά. Με το, γιατί με το δεν ποσοστό το... της ανεργίας. Φαίνεται ότι βγαίνουμε. Να μα η ανεργία θέλει ότι ανάπτυξη. Όλη η πολιτική θέλει... αυτή των μνημονίων είναι αντιαναπτυξιακή. Διότι η ύφεση που επικράτησε στη χώρα μας ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών των μνημονίων που εφαρμόζεται. Όσο υπάρχουν τα μνημόνια, δεν θα υπάρχει ανάπτυξη, και μάλιστα με απασχόληση. Και αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πρωτοφανές, διότι βγαίνετε και λέτε ότι τελειώνει. Πέστε μου, ο μισθός τον οποίο καταργήσατε και τον πήγατε στα 580 ευρώ θα γυρίσει στα 751. Απαντήστε μας τα αρσός. Όταν η οικονομία, όταν ζωντανέψει η οικονομία και γίνουν επιχειρήσεις, οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων δεν θα αλλάξουν. Άρα τα μνημόνια και οι συνέπειες τους συνεχίζονται. Εμείς έχουμε, αυτό είναι άλλο πάντως από αυτό που λέτε καινούριο μνημόνιο. Υπάρχει, σας το λέω. Σας το λέω. Πολιτικές μνημονιακές θα συνεχιστούν. Προσέξτε κάτι, προσέξτε κάτι. Εκτός από τις πολιτικές μνημονιακές οι οποίες θα συνεχιστούν, ετοιμάζεται και νέο μνημόνιο. Βγήκαν τα στοιχεία. Νέο πακέτο λιτότητας, δηλαδή ξανά περικοπές, χώρων, όλα. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, όσον αφορά το θέμα των απολύσεων, όσον αφορά το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, όσον αφορά το ενιαίο μισθολόγιο, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσω του μεσοπρόθεσμου. Να σταματήσουμε λοιπόν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε. Να μπορέσουμε. Αυτό εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αλσάλη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό εκτιμά. Κύριε Αλσάλη, απλά για λίγη ώρα. Πρέπει να απαντήσουμε. Θα απαντήσετε, εντάξει, λέτε, αν προλάβουμε. Ένα λεπτό. Αφήστε να στον κύριο Αλσάλη. Δηλαδή, κύριε Καλή, μου σα παρακαλώ, δεν προλάβουμε. Αλλά αυτά τα περί εθνικής συνείδησης, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Αν θεωρείται εθνική συνείδηση να καταστρέψουμε το λαό μας, με συγχωρείτε, τέτοια εθνική συνείδηση δεν έχουμε. Συνεχώς. Αν εννοείται μια προσπαθείτε τάση... Προσπαθείτε συνεχώς αυτό. Αν εμείς αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε... Τρομάζετε στην ιδέα ότι μπορεί να φύγουμε από το σκοτάδι αυτό που είμαστε. Όχι, μα το σκοτάδι εσείς το φέρατε. Ποιοι είμαστε εμείς που το φέραμε, σας παρακαλώ. Εσείς το φέρατε το σκοτάδι, η πολιτική σας όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα 4 χρόνια του σοκ της ελληνικής κοινωνίας. Μόνο και γι' αυτό τελειώνω μόνο με αυτό το πράγμα. Το μήνυμα των εκλογών πρέπει να είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να φύγουν αυτές οι πολιτικές αν θέλουμε ανάπτυξη στη χώρα. Τελεία. Και υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και για το χρέος και για την ανάπτυξη και για την ανεργία. Αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε. Θέλω να συμπεριλάβετε και στην απάντησή σας αυτό που λένε αρκετοί, πως εκτός από το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.